Μάλιστα. Βρίσκομαι πάνω σε ένα Ducati Multistrada V4S. Τελευταίας γενιάς, σύγχρονο, πολεμικό. Τώρα τι να πω. Βασικά ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι φανατικός κατεμάκιας. Το δηλώνω, δεν το κρύβω. Και θα έχω ένα τεστ μακράς διαρκείας με δύο από τα κορυφαία Ducati, με το Multistrada το V4S και το Multistrada V4 το Rally. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στο απλό, στο V4S, το Multistrada, όχι το Rally. Αυτή τη μονοσυκλέτα λοιπόν την έχω 3 μέρες τώρα στα χέρια μου και προσπαθώ να βελτιωθώ μαζί της. Τι σημαίνει αυτό? Φεύγοντας από το 1290R, που δεν μπορώ να το συγκρίνω με αυτό, θα το συγκρίνω αργότερα με το Rally, διότι είναι δύο διαφορετικές μονοσυκλέτες. Το άλλο είναι πολεμική μηχανή adventure. Κάτι τέτοιο θεωρούν και το Ducati το Rally, το οποίο θα το έχω στη διάθεσή μου αργότερα. Μην τα ξαναλέω αυτά. Λοιπόν, αυτή η μονοσυκλέτα εδώ είναι πυραυλός. Πολύ γκάζι, πάρα πολύ γκάζι. Μπάς προϊτώσει, θα σας πω λοιπόν από την αρχή ότι αφού την έχω στα χέρια μου εδώ και 3-4 μέρες, έκανα αρκετά μέσα στην πόλη. Τη χρησιμοποίησα αρκετά, θα έλεγα, και προσπαθούσα να βρω ελάττωμα, δηλαδή α, μου είναι βαριά, μου είναι έτσι, μου είναι αλλιώς. Όχι, τίποτα από αυτά. Περίμενα να έχει πιο βαριά αίσθηση από το 1290, λόγω του εκείνο έχει χαμηλά τα ρεπόζιτα. Αυτό έχει χαμηλά το κινητήρα, το ίδιο πράγμα δεν με δυσκόλεψε. Άνετα, πιο φαρδί τιμόνι, ευκολοδήγητο θα έλεγα, αρκετά. Μια χαρά λοιπόν για την πόλη. Έχει μάλιστα και ένα μενού που το λέει Urban και Soft και αυτομάτως τι γίνεται, γίνονται όλα μαγικό χαλί μες στην πόλη που έχει λακκούβες, ιστορίες. Αυτό χρησιμοποιούσα. Τώρα βγαίνοντας από την Αθήνα και παίρνοντας τα βουναλάκια, αφού έχω και βαλιτσούλες μαζί και ένα σάκο, το έβαλα στο touring και το ρύθμισα ένας αναβάτης με μπαγκάζια. Βασικά έσφιξαν λίγο οι αναρτήσεις, όχι έσφιξαν, αρκετά θα έλεγα, και βασικά το μηχανάκι είναι όπως πρέπει να είναι. Μια χαρά δηλαδή. Είχα ξαναπάρει V4S, το κόκκινο αν θυμάστε, πέρυσι. Το έχω ξεχάσει βέβαια. Γι' αυτό και θα μιλήσω συγκεκριμένα μόνο γι' αυτό. Έχει, τι να σας πω, κοιτάξτε τα καντράν εδώ. Το έλα να δεις, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις υπάρχει εδώ. Πάμε λοιπόν στα δικά σας και στα δικά μου. Είμαι λοιπόν σε ένα δρόμο φιδίσιο θα έλεγα. Δεν το λες σούπερ άσφαλτο, δεν το λες και χάλια. Στροφές, φρένα, στροφές. Εδώ μπορώ να πω ότι η μονοσυκλέτα τα καταφέρνει υπέροχα θα έλεγα.
σε προδιαθέτει να πας πολύ πιο γρήγορα από την ΠΑΟ. Και μπορείς και το κάνεις άνετα. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτός ο κινητήρας ο τετρακύλινδρος. Λοιπόν, αυτός ο κινητήρας ο τετρακύλινδρος είναι ένα εργοτέχνης. Δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Δεν σκορτσάρει με τίποτα, ό,τι και ταχύτητα να έχεις, προσπάθησα. Ενώ το ΚΑΤΕΜ έχει σκορτσαρίσματα που κάνει. Δεν ακούγεται η αλυσίδα του που στο ΚΑΤΕΜ κοπανάει. Είναι πολύ πιο φιλήσυχο, θα το έλεγα. Φιλήσυχο με δόντια βέβαια. Μαζεύουνε και τις ελιές εδώ. Ανεβάζει στροφές, μιλάμε. Είναι μια ακριβή επιλογή, δεν λέμε. Ταξίζει τα λεφτά του. Ναι. Θα την αποκαλούσα η Φεράρι των δύο τροχών. Βέρα Ιταλιάνα. Και δεν είναι, πρέπει να περάσετε από εκεί, από το Fan Moto που έχει αρκετές. Να πάρετε να κάνετε μια δοκιμή, γιατί το τι σας λέει ο καθένας είναι τελείως διαφορετικό και υποκειμενικό. Και είναι και θέμα τα γούστα του καθενός. Ετοιμάζω και ένα ταξίδι με αυτήν, είμαι το ραλί, θα δω, δεν ξέρω ποια από τις δύο θα έχω. Θα κάνω το Μάιο μια στα ελληνόφωνα χωριά κάτω, Σικελία. Είχα πάει πριν πάρα πολύ, ίσως και 40-45 χρόνια πριν, με Βέσπα. Τίποτα. Θα πάω με μια Βέρα Ιταλίδα ακόμη. Πώς να πάω, με το ΚΑΤΕΜ θα πάω, με Ιταλικό θα πάω, Ιταλία θα πάω. Πω. GP μου θυμίζει ρε παιδάκι μου. Σκοτώνει το εργαλείο. Έχει και κάποιες υγρασίες κάτω. Προσοχή λιγάκι. Μη φάμε καμιά γλίστρα και γελάμε. Πω, τι ωραία. Έχει χιονάκι απέναντι. Ελικόνας. Τι είναι απέναντι, όχι. Αρχές Φλεβάρι. Το κρύο δεν λέει να έρθει. Ήρθε δηλαδή για κάνα δύο μέρες. Τώρα αυτή τη στιγμή επάνω στο βουνό έχει 10 βαθμούς. Πάρα πολύ καλά θα έλεγα για αρχές Φλεβάρι. Και είμαι και ψηλά. Α, το έχει ρίξει και απέναντι εδώ το χιονάκι του λίγο, το κρατάει μέσα. Πολύ λίγο, ελαφρέ. Εδώ είναι ο Άγιος Γιάννης.
Ωραία διαδρομή, να έρθετε από εδώ. Μπαίνεις από τα Λουτρά της ωραίας Ελένης και πας για τον Άγιο Γιάννη. Και από εκεί διαλέγεις διαδρομή αν θες να βρεθείς προς Ναύπλιο. Ναι, μου αρέσει αυτή η μονοσυκλέτα. Περιποιημένο χωριουδάκι. Παρόλο που είναι μέσα στη μέση του τίποτα, θα έλεγα. Αυτή είναι η εκκλησία εδώ του Άγιου Γιάννη. Εδώ βγαίνουμε στην πλατεία πάνω. Έχει ένα ταβέρνα, μια ταβέρνα εδώ. Πήγαμε στους 9 βαθμούς και πάλι καλά είμαστε. Αριστερά λοιπόν πάμε για Χιλιομόδη, Λίμνες και τα λοιπά. Να και το χιονάκι εδώ, άραγε το ρίξε εδώ πέρα. Κανονικότατα. Εγώ είμαι με καλοκαιρινά γάντια βέβαια, μια χαρά θερμοκρασία είναι. Η σελίτσα του είναι αυτή που πρέπει να είναι σε μια μοτοσυκλέτα τουρισμού, θα έλεγα. Η κατανάλωση τσιμπάει λίγο, δηλαδή μου έχει βγάλει 7,5 λίτρα τα 100, 7,4 λίτρα. Και ήρθα από τη μέσα, δεν πήγα από Εθνική να το πλακώσω. Από μέσα διαδρομή. Δεν το πήγαινα ήσυχα, αλλά εντάξει. Έχει το κρυουλάκι του, θα έλεγα. Το χιονάκι κάτω υπάρχει, για να υπάρχει μόνο να το βλέπετε. Οκτώ βαθμούς το θερμόμετρο εδώ πέρα.
Στο χιονάκι λοιπόν, με το Ducati το Multistrada V4S. Εντάξει, είναι ωραία μονοσυκλέτα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μια πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Τα κάνει όλα. Το ραλί περιμένω εγώ. Εκείνο θα μου ταιριάζει πολύ καλύτερα, πιστεύω. Για να το δω. Να είμαστε λοιπόν στο ναύπλιο. Να και το παλαμίδι. Πάμε στην ακροναυπλιά επάνω. Να βγάλουμε καμιά ωραία φωτογραφία. Ακτή Αρβανιτιάς και κάστρο έκλεισε και το ωραίο το καφέ εδώ που θα πει ένα καφεδάκι. Να και το Ξενία το παλιό. Κάστρο της Ακροναυπλιάς. Υπέροχη θέα πάνω από τον Ναύπλιο. Ναύπλιο, το Μπούρτζι, επισκέψιμο πλέον μετά από αρκετό καιρό, με το Multistrada.
μία από τις ωραιότερες περιοχές στην Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Ναύπλιο. Μία πόλη με ιστορία, ωραία κτίρια. Τι να πω. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος έχει έρθει εδώ. Και παρόλο που είναι αρχές Φλεβάρη σήμερα, είναι γεμάτο.